Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή «Η Jazz στην Ελλάδα» με τον Μάνο Σαριδάκη. Στην κονσόλα του ήχου έχουμε την Ανδριάνα Κουτσουρέλη. Καλεσμένη στην εκπομπή «Jazz στην Ελλάδα» είναι τα μαθητικά jazz σύνολα των Μουσικών Σχολείων Αττικής. Και επειδή δεν χωράμε όλοι στο στούντιο, θα έχουμε δύο εκπροσώπους τους. Τους πιανίστες και δασκάλους τους, Δημήτρη Θεοχάρη και τον Γιώργο Δούση. Θα μιλήσουμε για το δεύτερο Jazz Festival Μουσικών Σχολείων Αττικής που θα διεξαχθεί στην Τεχνόπολη αυτό το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Φεβρουαρίου του 2024. Για την ιστορία του θεσμού αναφέρεται ότι το Jazz Festival ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Μουσικού Σχολείου Αλίμου το σχολικό έτος 2022-2023 ως συνάντηση μουσικών συνόλων με κοινό καλλιτεχνικό προσανατολισμό, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις για τον άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα που χάρισε στο κοινό, υποσχόμενο υψηλές προσδοκίες για τη συνέχεια η δε καθιέρωση του καθιστάται επιπρόσθετα και ως έναυσμα επανεκκίνησης των μαθητικών καλλιτεχνικών συναντήσεων, ενός πολύτιμου παιδαγωγικού και καλλιτεχνικού θεσμού που τα τελευταία χρόνια είχε λόγο των γνωστών συνθήκων να τονίσει, προφανώς για την πανδημία. Δημήτρη Θεοχάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμάς και από μένα. Γιώργο Δούση, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, εδώ βλέπω 300 μαθητές, 13 σύνολα, 70 πνευστά, ορχήστρα. Για εξηγήστε λίγο εδώ στους ακροατές μας τι γίνεται. Ποιος θα θέλει να ξεκινήσει πρώτος? Ο Δημήτρης. Πάμε, Δημήτρη, με σένα. Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε ένα μπαμ στα σχολεία, στα μουσικά σχολεία. Ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον, έτσι, με γεωμετρική πρόοδο, αυξανόμενο ενδιαφέρον για την τζαζ, για τα παιδιά θέλουν, κύριε, να μπω στο σύνολό σας, κύριε, να μπω στο σύνολό. Α, τι ωραία. Ναι, έχει αρχίσει να προσφέρεται, δηλαδή, το αντικείμενο στα μουσικά σχολεία και τα παιδιά δεν μένουν καθόλου απαθή σε αυτή την προσφορά. Με αποτέλεσμα, τουλάχιστον στην Αθήνα που είμαι εγώ, αυτή τη στιγμή τα σύνολα τζαζ είναι 3 και αριθμούν 40 παιδιά. Επί συνόλου 300 παιδιών, φαντάσου, είναι αυξημένο το ενδιαφέρον. Μια διευκρίνηση, Δημήτρη μου, είσαι στον Άλυμο, δεν είσαι? Είμαι στη Αθήνα, στο μουσικό σχολείο τη Αθήνα. Παλιά δεν ήσουν στον Άλυμο, εγώ θυμάμαι. Έχω υπάρξει σε πολλά σχολεία. Α, έχει κάνει μεταθέσει. Εντάξει, μπράβο. Έχω γυρίσει διάφορα. Γιατί έχουμε χαθεί τώρα τελευταία. Η μετάθεσή μου είναι στο σχολείο τη Αθήνα, που είναι και το σχολείο που διοργανώνει φέτο το φεστιβάλ. Το οποίο είναι και από το νεότερο σε ίδρυση, νομίζω. Και το νεότερο από τα νεότερα που έχουν ιδρυθεί. Μάλλον στην Αθήνα είναι σίγουρα το νεότερο. Μάλιστα. Είχε αποφύτους, δηλαδή πριν από 2 χρόνια είχε πρώτη φορά αποφύτους από το Λύκειο, από τη Γάμα Λυκείου που αποφυτίσανε. Οπότε αυτό είναι καινούριο φαινόμενο. Τελευταία διετία. Με τον κορονοϊό δηλαδή ξεκίνησε αυτό. Τα παιδιά τζαζέψανε και θέλανε να σχεδιάσουν, λέτε. Χαριτολογώντας τώρα το λέω αυτό. Έτσι. Ναι, λοιπόν, εγώ θα πω από την πλευρά μου ότι πραγματικά νομίζω ότι αυτό που περιέγραψες, Μάνο, είναι μια πραγματικότητα και αυτό που είπε και ο Δημήτρης, ότι υπάρχει ένα μπαμ. Βέβαια, αυτό εκολαπτόταν πολλά χρόνια. Εγώ έβλεπα αυξημένο ενδιαφέρον από την πλευρά των μαθητών εδώ και πάρα πολλά χρόνια για τη μουσική της τζαζ. Απλώς έχει συμβεί, πρέπει να το δούμε και λίγο ιστορικά το θέμα, έχει συμβεί μια πολύ ωραία αλυσιδωτή κίνηση στα μουσικά σχολεία. Δηλαδή, οι απόφοιτοι τμήματων μουσικών σπουδών που στο πρόγραμμα σπουδών τους περιεχόταν και η μουσική τζαζ, του Ιωνίου κυρίως, έγιναν η δεύτερη γενιά και τώρα άρχισαν να είναι η γενιά η οποία έρχονται ως καθηγητές στα μουσικά σχολεία. Λοιπόν, αυτή η γενιά έχει μπολιάσει με πολύ ωραίο τρόπο, με πολύ ευχάριστο δημιουργικό τρόπο, σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο πλαίσιο, τη λειτουργία των σχολείων, τη δημιουργικότητα και αυτό που λέμε εμείς τζαζ μουσική στα μουσικά σχολεία. Και αυτό έχει πυροδοτήσει ήδη μια νέα γενιά παιδιών τα οποία έχουν ενδιαφέρον για τη μουσική τζαζ στα μουσικά σχολεία. Αυτό δημιούργησε ως αποτέλεσμα
την ανάγκη να δημιουργηθεί μια συνάντηση η οποία ξεκίνησε πέρσι, όπως είπαμε πολύ ωραία, με πρωτοβουλία του Μουσικού Σχολείου Αλίμου, και φέτος είναι η δεύτερη φορά που διοργανώνεται με καταπληκτικό τρόπο, με φοβερή διοργάνωση, πρέπει να σας πω εγώ ως παρατηρητής και προσκεκλημένο σχολείο, μια πολύ άρτια διοργάνωση και μπορώ να πω πολύ ψηλών προδιαγραφών από το Μουσικό Σχολείο Αθηνών, προσπάθεια για την οποία υποκλίνομαι πραγματικά. Η αλήθεια είναι να δώσουμε τα εύσημα στον κύριο Ριμπά και στην κυρία Βρετού, οι οποίοι τρέχουν. Το είδα, είναι εντυπωσιακό. Ναι, όλο αυτό το οποίο δεν είναι καθόλου τίποτα, δεν είναι αυτονόητο. Η οργάνωση παραγωγής, βέβαια. Η οργάνωση της παραγωγής δεν είναι τίποτα αυτονόητο και γίνονται όλα από προσωπικό μεράκι, το οποίο είναι ακόμα πιο σημαντικό. Τρέχουν αποτελεσματικά, πρέπει να πούμε. Γιατί ποιοι άλλοι μπορούν να τρέχουν, αλλά δεν είναι αυτό. Τρέχουν αποτελεσματικά. Αποτελεσματικά, ναι, ναι, ναι. Έχει γίνει πολλή δουλειά εκεί πέρα σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, να πούμε ότι. Έτσι μια και το. Παίρνω πάσα τώρα εγώ. Ναι, ναι, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ανατροφοδότηση. Δηλαδή, πραγματικά έρχονται απόφοιτοι του Ιωνίου Πανεπιστημίου ή άλλων σχολών του εξωτερικού, οι οποίοι μπαίνουν μέσα στο σύστημα εκπαίδευσης των μουσικών σχολείων και μπολιάζουν έτσι τα παιδιά. Αλλά δεν υπάρχει το αντίστοιχο πλαίσιο, νομικό πλαίσιο για να διέπει το σχολείο ακόμα. Δηλαδή το σχολείο, φανταστείτε ότι έχει το νομικό πλαίσιο το οποίο είχε πριν 30 χρόνια όταν δημιουργήθηκε, που ακόμα ούτε μουσικά πανεπιστήμια δεν υπήρχαν, ούτε η Ιόνια, ούτε άλλες σχολές σε σχέση με τη μουσική. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Το πλαίσιο παραμένει το ίδιο. Θέλει, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για εξυγχρονισμό του πλαισίου και σε σχέση με το. Δημήτρη μου, με επιτρέπεις να προσθέσω κάποια πράγματα σε αυτό, διότι για όσους γνωρίζουν, ήμουν μαθητής στη δεύτερου χρόνου λειτουργίας του Μουσικού Γυμνασίου Παλίνης το 89 και ήμουν μέλος του πρώτου τζαζ συνόλου στην Παλίνη, και θυμάμαι τον πατέρα μου όταν ήταν στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων που έκανε ολόκληρο αγώνα τότε για να αναγνωριστούν τα μουσικά μαθήματα ως τριτοβάθμια εκπαίδευση, διότι διδασκόμασταν μαθήματα τριτοβάθμια εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια. Είναι από το 92 έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Κάποια στιγμή γίνανε εξετάσεις και κάποιοι μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου Παλίνης και ίσως και κάποιον άλλο σχολών μετέπειτα δώσαν εξετάσεις από το παραδοσιακό τομέα και καταφέραν και μπήκανε. Τώρα αυτό λέμε τέλη 90. Σας το λέω αυτό διότι υπάρχει και η ΑΜΣΕ, το οποίο είναι ένας σύλλογος, ο οποίος είναι και τους αποφύτους των Μουσικών Σχολείων Ελλάδος, όπου είμαι ταμείας εγώ. Και είναι ο τρίτος σύλλογος, η τρίτη απόπειρα που να προσπαθήσει να γίνει σύλλογος για τους μαθητές των Μουσικών Σχολείων Ελλάδας. Τεχνικά είναι σαδράνια οι δύο, και τώρα έχουμε και άλλο έναν, ο οποίος μάλλον από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε καταφέρει να συσπηρώσουμε τους μαθητές και να ενημερώσουμε το τι γίνεται και το πώς πάει όλο αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά για μένα, με χαροποιεί πάρα πολύ όλο αυτό το σκηνικό που κάνετε εσείς, και παράλληλα είναι πάρα πολύ θλιβερό που ακόμη η πολιτεία δεν έχει δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Τότε δυστυχώς η πλειοψηφία των γονέων ήθελαν τα παιδιά τους να γίνουν γιατροί και δικηγόροι και σου λέει «Α, πάω στο μουσικό σχολείο, έχω δύο τσάμπα γλώσσες, sorry που μιλάω έτσι, και μαθαίνω τα παιδιά μου, φαγητό, πούλμαν, γλιτώνω τα έξοδα ενός ιδιωτικού σχολείου». Γιατί κατά ψέματα, όταν ξεκινήσε το Μουσικό Γυμνάσιο Παλίνης, σαν σχολείο, που ήμασταν μέχρι τις 5.30 ώρα, τότε κάναμε μαθήματα, ήταν, θα έλεγα, ας μου επιτρέπετε η εκφράση, πιο ψαγμένο και από τα top ιδιωτικά σχολεία της Ελλάδος, όσον αφορά το παιδαγωγικό κομμάτι. Ναι, ναι. Και δεν είναι και τυχαίο που στις εκπομπές μου εδώ τυχαίνει από μουσική που ξεχωρίζουν και που τους φέρνω, μετά βγαίνει στην επιφάνεια ότι είναι από το Μουσικό Παλίνης ή από το Ιόνιο, έτσι. Και όλο αυτό το πράγμα. Οπότε κάποια στιγμή θα πρέπει να μαζευτούμε και να ξανασυσπηρωθούμε και να δούμε τι θα κάνουμε στο Υπουργείο Παιδείας, να ξανακάνουμε για άλλη μια φορά έτοιμα για να διευκρινιστούν αυτά τα πράγματα με τα μαθήματα που μαθαίνουν οι μαθητές και δεν αναγνωρίζονται μετά και πάνε. Ναι. Παρόλα αυτά, με επιτρέψεις, παρόλα αυτά, εγώ το βλέπω από την αισιόδοξη πλευρά. Δηλαδή, νομίζω ότι η ίδια η φωτιά που έχει ανάψει θα πυροδοτήσει όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες. Νομίζω ότι η ανάποδη διαδικασία θα ήταν πιο αργή. Δηλαδή, να φτιάχναμε το πλαίσιο και να ψάχναμε. Δηλαδή, νομίζω ότι τώρα πια η φωτιά έχει ανάψει. Ναι, διότι είναι 50 πλέον σχολεία. Όχι, και είναι και όλο αυτό που περιέγραψα πριν. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι καθηγητές πια που έχουν αυτή την ιδιότητα, αυτά τα βιωματικά μουσικά χαρακτηριστικά που μπαίνουν στα σχολεία και παρακινούν τους μαθητές.
αυτές και είναι ένα κύμα τώρα. Δηλαδή, να σας πω τώρα πολύ χαρακτηριστικά, όταν ήμουν πολύ νέος συνάδελφος, το να παίξεις, το να διασκευάσεις ένα κομμάτι, ας πούμε, έντεχνης ελληνικής μουσικής, ο όρος μουσικολογία δεν στέκει, αλλά τέλος πάντων θα τον πω, καταλαβαίνουμε τι λέω. Μπορεί να έλεγαν οι συνάδελφοι, ας πούμε, οι παλαιότεροι, πολύ παλαιότεροι, ότι τώρα μην το κάνουμε και το σχολείο, ας πούμε, μπουάτ. Θέλω να πω, ήταν η νοοτροπία διαφορετική. Ναι. Τώρα είναι, έχει γυρίσει ανάποδα. Δηλαδή, αν δεν είσαι σε αυτό, είσαι λίγο πιο. Όταν ήμουν εγώ, υπήρχε ένας δάσκαλος ονομάτι Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο οποίος ήθελε να απαγορέψει τα μουσικά σύνολα jazz, rock και ρεμπέτικο που είχαμε. Δηλαδή, έχουμε περάσει και εγώ έχω περάσει και τέτοια, θυμάμαι, το οποίο δεν έγινε βέβαια. Οπότε, τώρα, για πάμε λίγο στο θετικό κομμάτι, στο σούπερ θετικό κομμάτι, το οποίο έχουμε νέα παιδιά που τους αρέσει ο αυσχεδιασμός. Θέλουν να ρισκάρουν μέχρι ενός σημείο, φαντάζομαι. Και εσείς τώρα εδώ και οι υπόλοιποι σας συνάδελφοι προσπαθούν να βάλουν σε μια τάξη όλο αυτό το, ναι, το μουσικό, ας πούμε, ταπεραμέντο. Και διαβάζω διθαρρυντικές κριτικές. Και θέλω αύριο και μεθαύριο να έρθω να δω τα σύνολά σας, τα οποία είναι στην Τεχνόπολη, έτσι. Στην Τεχνόπολη, 6 ώρα το απόγευμα. 6 ώρα το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Βέβαια, είσοδος ελεύθερη. Και μάλιστα και το Σάββατο και την Κυριακή είναι διήμερο, γιατί τα σύνολα ήταν πάρα πολλά τελικά και χρειαστήκαμε 2 μέρες για να μην μείνει κανένας παραπονεμένος, να παίξουν όλα τα παιδιά. Σε έναν υπέροχο χώρο που είναι στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, είναι η αίθουσα του Μιλτιάδη Εύερτ, από τον συγχωρεμένο Μιλτιάδη Εύερτ. Ανακαινισμένη, η ανακαινισμένη αίθουσα. Ιδιαίτερης αισθητικής, ναι. Ναι. Με πολύ ωραία, ναι, πολύ ωραία αισθητική, πολύ ωραίος χώρος. Για πείτε μου για την μπάντα με τα 70 πνευστά. Εγώ αυτό θέλω πρώτα από εκεί να ξεκινήσουμε, από γιατί ό,τι μου ήταν μεγάλη εντύπωση. Αυτό είναι το σύνολο του Ηλίου, του μουσικού σχολείου του Ηλίου, όπου εκεί δεν είχαν κάποιο αντίστοιχο σύνολο jazz. Αλλά κάπως σκαρφιστήκανε και ενώσανε την φιλαρμονική τους, που έχει, όπως καταλαβαίνετε, πολλά πνευστά, μια φιλαρμονική. Το ενώσανε με ένα σχήμα jazz, νομίζω είναι καμιά 7 παιδιά, και κάνανε, και θα παίξουν jazz ρεπερτόριο με τη φιλαρμονική του σχολείου, κάπως έτσι. Οπότε έχει πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλά πνευστά μέσα στο σύνολο, 60 παιδιά επί σύνολο, δεν ξέρω πώς θα χωρέσουν τώρα εκεί πέρα. Μάλλον θα ανέβουν στις σκάλες, γιατί κάπως ο χώρος έχει κάποιες σκάλες που ανοίγονται δεξιά-αριστερά, γιατί αλλιώς δεν βλέπουν να χωράνε. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι στην ηλικία αυτή που είναι κάτι θα βρουν. Ναι, ναι. Για τη μετάδοση της φλόγας, λοιπόν, να πω κάτι τώρα σε σχέση με αυτό που λέει ο Δημήτρης. Από αυτά τα 70 παιδιά, λοιπόν, τώρα που βρίσκονται στη φιλαρμονική φέτος και θα παρευρεθούν και θα εισπράξουν αυτή την εμπειρία, εικάζω ότι του χρόνου τα μισά θα θέλουν να πάνε στο jazz σήμερα. Για να καταλάβουμε πώς αυτό το πράγμα έτσι, πια είναι ένα ρεύμα το οποίο δεν μαζεύεται. Οπότε. Νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία ανέφερες πριν, Μάνο, νομίζω ότι θα παίρνουν το δρόμο τους από μόνο τους. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε εκπληκτικά ταλέντα, τα που παίζουν και μας τα δίνει αφιδώς η ελληνική οικογένεια, η φύση, δεν ξέρω. Μπράβο, τα δίνει, έτσι, ναι. Μπράβο, πολύ ωραία. Έχουμε εκπληκτικά ταλέντα στα σχολεία, που βγάζεις το καπέλο, προσκυνάς και λες μπράβο, μπράβο, σε να θέλουμε, φύγε για αυτό το πράγμα, γιατί είσαι γι' αυτό. Και το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Υπάρχουν και πολλοί επαγγελματίες πια. Ναι, ναι, και υπάρχουν και εγώ πλέον, επειδή είμαι και μεγάλος, ας πούμε, σε ηλικία έχουμε αρχίσει και μεγαλώνουμε επικίνδυνα. Εσύ δεν προλάβεις τα μουσικά, έτσι. Είστε μεγαλύτεροι από μένα και εγώ. Δεν προλάβω το μουσικό. Εγώ δεν γίνονταν να το προλάβω, γιατί μεγάλωσα μέχρι τα 18 μου στην Τρίπολη. Οπότε στα 18 μου ήρθα στην Αθήνα ως φοιτητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Οπότε εκεί τα μουσικά σχολεία ήταν πια όχι. Κάτι φανταστικό τελείως. Εντάξει, εμένα μου φαίνεται σαν ένα άπιαστο όνειρο αυτό το φεστιβάλ του jazz που θα γίνει αύριο και μεθαύριο. Ναι. 24-25 Φεβρουαρίου. Γιατί ήμουν και στο πρώτο μουσικό jazz σύνολο της Παλίνης με τον Ανδρέα το θερμό σαξόφωνο. Α, βέβαια, Ανδρέας. Τον Απόστολο Πατρονίδη στα drums και τον Δημήτρη το Μικέλη στο Hammond Organ. Όπου εδώ ο Δημήτρης, ο Μικέλης, ήταν αρχικά ο πιανίστας. Και τον πρώτο χρόνο που ήμουν εγώ, ήμουν πρώτη γυμνασίου και είχαμε και δεύτερα γυμνασίου. Αυτό ήταν, δεν υπήρχε τίποτα άλλο τότε. Και τον πρώτο χρόνο ο Ανδρέας φτιάχνει με τον Δημήτρη και τον Απόστολο το τρίο, και εγώ δεν είχα πάει σε κάποιο μουσικό σύνολο. Και ήταν τότε, θυμάμαι, ο κύριος Κωστάτζος, και έλεγε στον πατέρα μου: μα πρέπει το παιδί να ασχοληθεί και με ένα σύνολο. Και εγώ ήμουν, σας λέει: μα δεν μου αρέσει τίποτα, ρε παπά. Λέει: αυτοί που παίζουν τζάζ εκεί με το σαξόφωνο, α, καλή μου φαίνονται, πάω. Και εγώ πήγα εκεί ως πληχτράς.
όχι ως πιανίστας, γιατί επειδή δεν βρίσκαμε μπάσο, θα παίζαμε με το αριστερό μου χέρι μπάσο και με το δεξί κάνα χάμω το όργανο, θα βάζα, ας πούμε, κάπως έτσι. Αλλά επειδή ήταν κοντά τα δάχτυλα του Δημήτρη του Μικέλη τότε και ήταν ένα κομμάτι του Charles Mingus, το Norring για Head Blues, το οποίο έπρεπε να παιχτεί το θέμα με οκτάβες και δεν φτάναν τα δάχτυλα του Δημήτρη να παίξει με οκτάβες, έγινε εγώ πιανίστας. Έτσι, λόγω του ότι είχα πιο μακριά δάχτυλα. Οπότε σε κάποια βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο θα δείτε. Η φύση προνοεί. Θα δείτε εμένα να παίζω πιάνο και το Δημήτρη τον Μικέλη να παίζει Hammond Organ, ο οποίος μετά πήγε να γίνει ουτίστας. Καμία σχέση, ας πούμε. Αλλά όπως ο Χάρης Λαμπράκης, το ξέρετε ότι ήταν jazz πιανίστας και είναι από τα πρώτα μου jazz βιβλία, τα έχω πάρει από το Χάρη του Λαμπράκη. Ναι. Ήταν πολύ καλύτερο jazz πιανίστας από μένα ο Χάρης. Δηλαδή πήγαινε για καριέρα για jazz πιανίστας και το άλλαξε. Είναι πολλά στο μουσικό γυμνάσιο που υπάρχουν και γίνονται. Ναι. Τώρα εδώ. Εμείς που τα βλέπουμε εκεί, τα ζούμε τις νέες γενιές. Θα ήθελα λίγο να πούμε για το παιδαγωγικό κομμάτι και το κομμάτι του αυσχεδιασμού ως μια μεθοδολογία για να, ας μου επιτρέπει η λαϊκή έκφραση, να γίνουμε πιο πατεντιάριδες. Δηλαδή, μέσα από τις πατέντες εξελίσσεται ο άνθρωπος. Τις εφευρέσεις. Ναι. Και εσείς τώρα έχετε βρει κάποια στοιχεία, σημάδια στα οποία βλέπετε ότι μέσα από τον αυσχεδιασμό παρατηρείτε θετικά πράγματα στη συμπεριφορά τους μετά στο κοινωνικό σύνολο? Καταρχάς, ναι, οκ. Δύσκολο, γιατί αλλιώς δουλεύουν στο γυμνάσιο, αλλιώς στο λύκειο. Στο γυμνάσιο είναι πιο ανοιχτά, στο λύκειο με τα πρέπει του κόσμου και τα μάτια του κόσμου και τη ζωή μπλοκάρονται συνήθως κάποια παιδιά, τα παιδιά. Εξαρτάται. Εδώ είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε, γιατί δεν το έχουμε κάνει κιόλας. Να δούμε τη μεθοδολογία με την οποία εργάζεται ο καθένας. Ας πούμε, δεν ξέρω τώρα, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να τα θέσουμε επιτάπητος και να πούμε. Α, παραμένει το πρότυπο και πειραματικό ακόμη. Δεν έχει γίνει. Μα έτσι κι αλλιώς. Όλα αυτή η διαδικασία είναι πειραματική και πρότυπη. Όπως και με την ύλη στις Πανελλήνιες, δηλαδή που έρχονται παιδιά και μου λένε έχουμε 1000 χρόνια ιστορία της τέχνης να μάθουμε για να δώσουμε εξετάσεις. Αυτό πώς γίνεται, ας πούμε, δεν γίνεται. Εγώ θα μεταφέρω την προσωπική μου εμπειρία από το σύνολο το οποίο τρέχω εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό που κάνω πάντα είναι κοιτάζω τις δεξιότητες του κάθε μαθητή και επειδή σχεδόν πάντα, δηλαδή στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, γράφω, κάνω τα arrangements, πρωτότυπα arrangements για τους μαθητές, όχι για κανένα άλλο λόγο, καλά και επειδή δεν βρίσκω υλικό όπως το θέλω, αλλά κυρίως επειδή δεν βρίσκω το υλικό που να ταιριάζει στις δυνατότητες του καθενός. Έτσι προσπαθώ ο κάθε μαθητής να παίρνει το ρόλο που τον αναλογεί. Σοφή κουβέντα. Ναι, διότι αν βάλεις ένα μαθητή, δηλαδή ένας μαθητής που δεν μπορεί να γκρουβάρει στον πάσο, μπορεί να του βάλεις κάποια πολύ απλή γραμμή και να του δείξεις πώς θα κάνει αυτή τη δουλειά σε συνεργασία με ένα καλύτερο drummer. Κάποιο παιδί που παίζει σαξόφωνο, αλλά παίζει, προέρχεται από κλασική παιδεία και δεν έχει ιδέα από όλο αυτό το πλαίσιο, αλλά θέλει να παίξει jazz, το βάλεις να παίξει λίγο γραμμένη μουσική και μέσα σε ένα ensemble, ας πούμε, πνευστών και ουσιαστικά παίρνει τη γεύση από όλο αυτό για να μπορέσει σε δεύτερο επίπεδο να κάνει κάτι άλλο. Τώρα, το θέμα του αυτοσχεδιασμού είναι, όπως όλοι γνωρίζουμε, αρκετά βιωματικό, αλλά θέλει και κάποιες γνώσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί να ξεκινήσει ένας μαθητής που δεν έχει εικόνα, αλλά θέλει να μπει σε ένα σύνολο jazz και ξαφνικά να αρχίσει να αυτοσχεδιάζει, εκτός και αν είναι ειδική περίπτωση. Οπότε, τι θέλω να πω τώρα για να μας πει και ο Δημήτρης τη δική του προσέγγιση. Εγώ προσωπικά προσεγγίζω το κάθε παιδί του κάθε συνόλου διαφορετικά και γι' αυτό και γράφω και ξέρω ότι σαξόφωνο πρώτο παίζει η Ειρήνη που έχει αυτές τις δεξιότητες, άρα θα κάνω αυτό και λίγο παραπάνω. Και δίνω κατά καιρούς μέσες πρόβες που σχεδόν πάντα οι πρόβες καταλήγουν να έχουν ένα στόχο, τον πολύ ωραίο στόχο μιας εμφάνισης. Μέσες πρόβες, όταν δεν έχουμε αυτή την πίεση της εμφάνισης, προσπαθώ να δίνω και χώρο στα παιδιά που δεν έχουν δοκιμάσει να τσαλαβουτήσουν λίγο. Με γκρίνια των καλύτερων, γιατί και δεν το κάνει καλά και τα λοιπά. Έχουμε και αυτά τώρα. Αλλά νομίζω ότι τελικά αυτή είναι η υγιής προσέγγιση. Τουλάχιστον αυτό θεωρώ εγώ ότι λειτουργεί καλύτερα όλα αυτά τα χρόνια στα παιδιά. Θα ήθελα να ακούσω όμως και πώς προσεγγίζει ο Δημήτρης. Με κάποιον αντίστοιχο τρόπο και εγώ νομίζω ότι είναι. Πας με πρόσωπα, δεν πας με, πας με τα πρόσωπα που έχεις μπροστά σου. Εγώ που έχω και σύνολο με αρκετά πνευστά και πρέπει να γράφω για τα πνευστά κάθε χρόνο. Μπορεί να έχουμε το ίδιο κομμάτι, αλλά φέτος μας έφυγε η Ανούλα που παίζει κλαρινέτο και μας ήρθε ο Κωστάκης που παίζει, ξέρω εγώ, σοπράνο σαξόφωνο, αλλά δεν έχουμε πια κλαρινέτο. Πρέπει να αλλάξουμε τις ενορχιστρώσεις. Κάθε χρόνο γίνεται το ίδιο πράγμα. Παρ' όλα αυτά, εδώ θα ήθελα να πω ότι ναι, ουσιαστικά θα πρέπει κανείς να κρίνει, ας πούμε, τα παιδιά και όλη αυτή την κατάσταση που γίνεται μέσα στα μουσικά, έτσι λίγο πιο, να πω έτσι,
να μην είμαστε τόσο αυστηροί, διότι όλα γίνονται, παιδιά, με την προσωπική θέληση του εκάστοτε δασκάλου, αν υπάρχει αυτή. Δεν είναι τόσο οργανωμένο το πράγμα, και θέλω να καταλήξω ότι την ώρα των συνόλων εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω μες στο σύνολο, αλλά δεν μπορώ να διδάξω τα παιδιά πώς θα παίξουν αυτό το πράγμα. Δεν προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνεις. Πρέπει να μπορούν τα παιδιά να διδαχτούν, ξέρω εγώ, τι είναι το, να πάρουν τα πρώτα βήματα σε κάποια έξτρα ώρα, όχι την ώρα του συνόλου που παίζουμε, γιατί τα σύνολα είναι για να παίζουμε. Οπότε βρισκόμαστε στο συνεχές πρόβλημα ότι πρέπει να διδάσκουμε την ώρα που προσπαθούμε να βάλουμε ένα σύνολο. Για αυτό το λόγο, συγγνώμη που σε διακόπτω, για αυτό το λόγο, όταν πήγα πρώτη ηλικίου, σταμάτησα με το μουσικό γυμνάσιο Παλίνης, γιατί τότε δεν υπήρχε καν jazz τμήμα, ήταν μόνο παραδοσιακό ειδητικό, κλασική μουσική. Και επειδή έγινε επαγγελματία στα 15 μου, δεν έβγαινε με το χρόνο. Και επειδή αποφάσισα να γίνω επαγγελματία στη jazz μουσική και όχι σε άλλο στυλ, σταμάτησα τότε το μουσικό Παλίνης τότε. Αχ, να μην σα είχα τότε δασκάλο. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει από τότε. Πάντως, και να απαντήσω και στους δύο, μάλλον ούτε τώρα υπάρχει jazz τμήμα. Jazz εκπαίδευση επίσημα δεν υπάρχει. Κάπου στο νέο οδηγό σπουδών του πιάνου λέει ότι μπορείς να διδάξεις και αυτοσχεδιασμό. Αλλά όχι με την έννοια τη jazz. Με αυτοσχεδιασμό ελεύθερο. Δηλαδή με την έννοια ότι παίζει, βλέπουμε ένα πίνακα και το μεταφράζουμε με την έννοια του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού. Ωραία. Επειδή θα μας ακούνε εδώ και μαθητές, φαντάζομαι, και δασκάλοι, είναι η ευκαιρία τώρα με αυτή την ωραία ιδέα που μου δώσες να πω κάποια πράγματα. Λοιπόν, πρώτον, Miles Davis, γνωρίζουμε ποιος είναι ο Miles Davis. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Miles Davis είναι ένας άνθρωπος που κατάφερε για 5 συνεχόμενες δεκαετίες να είναι και ποιοτικός και εμπορικός να γεμίζει στάδια. Εντάξει, απίστευτο, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα καλλιτέχνες που καταφέραν και το κάνουν αυτό, χωρίς να έχει στίχο. Χωρίς να τραγουδάει, παίζοντας τρομπέτα. Και λέει ο Miles, είναι έδειξε τη δεκαετία του 80. Τι νομίζετε για την ευρωπαϊκή μουσική και τους Ευρωπαίους που σας ακούνε, τους ακροατές, τι γνώμη έχουν, τι έχετε καταλάβει, και λέω μάλιστα το εξής. Κοιτάξτε να δείτε. Στην Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι, οποιοδήποτε στυλ μουσικής έχει αυτοσχεδιασμό, το λένε jazz. Και αυτή τη δήλωση την έκανε τη δεκαετία του 80. Εμένα αυτό με εξυπηρετεί πάρα πολύ, να σας πω την αλήθεια, και για την εκπομπή μου, διότι η jazz στυλιστικά είναι ένα στυλ που τελειώνει το 40-42 ουσιαστικά, έτσι, με τον bebop μετά, 40-45, γεια σας. Οπότε εκτός αν παίζεις, ας πούμε, τύπου δεκαετία 30, άντε μέχρι το bebop δεν είσαι jazz μετά, για τους παραδοσιακούς. Οπότε, αν βάλουμε υπόψη μας ότι λόγω της τεχνολογικής προόδου με τα αεροπλάνα, τηλέφωνα, ραδιόφωνο, μέσα σε 100 χρόνια που έχει κλείσει η jazz μουσική, δημιουργηθήκαν όσα στυλ πήρε 500 χρόνια πριν. Έτσι. Γίνεται ένα χάος. Οπότε, στιλιστικά και πώς θα βάλεις σε κουτάκια όλο αυτό το θέμα. Άρα, για μένα, το ότι jazz και αυτοσχεδιασμός συνδέεται πάρα πολύ. Είναι δηλαδή, και ο Miles, όπως το σκέφτεται, βγάζει νόημα. Γιατί μπορείς πλέον να αποδεσμευτείς από ένα συγκεκριμένο πρότυπο της jazz, το οποίο, ξέρεις τώρα, υπάρχει έκφραση του Duke Ellington: It doesn't mean a thing if it ain't got that swing. Οπότε, άμα δεν σουινκάρεις, αλλά εμείς δεν γίνεται να σουινκάρουμε κατευθείαν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι. Το έχουμε αυτό, είναι λόγω του DNA. Αλλά έχουμε τον αυτοσχεδιασμό από την παραδοσιακή μουσική, τη δικιά μας. Οπότε, όλα αυτά έρχονται και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας καλύτερα, πιο αποτελεσματικά και να είναι και πιο βιωματικό για το παιδί. Το λέω αυτό γιατί κάποια στιγμή όταν έπαιζα, είχα και κάποιες ψευδαισθήσεις. Δηλαδή, νόμιζα, ας πούμε, ότι μπορούσα να σουιγκάρω και θυμάμαι, ας πούμε, φίλοι μου που ερχόντουσαν από πανεπιστήμια από την Αμερική και μου λέγανε: Μάνο, ωραία, παίζει αυτά. Αλλά με το swing υπάρχει θέμα. Και κάποια στιγμή είχα τσαντιστεί μαζί του. Νόμιζα ότι με ζηλεύανε, ότι δεν ήξεραν αυτοί, ενώ εγώ ήξερα και δεν είχαν αντιληφθεί. Και κάποια στιγμή και την ώρα που παίζω με τον Ραλφ Πίτερσον, τον drummer που επέλεξε ο Art Blakey ως τον τελευταίο του drummer, και συνειδητοποίησα ότι είχα πρόβλημα. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Το φτιάξα. Και το λέω αυτό ως διδάγμα, ότι κάποιες φορές είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε ακόμη μουσικά και παίρνει χρόνο αυτό να γίνει. Σίγουρα. Άρα η συμβουλή που έχω να μεταφέρω εγώ είναι το ότι ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οτιδήποτε στυλ μουσικής που έχει αυσχεδιασμό χρησιμοποιεί την jazz νοοτροπία, την jazz τεχνική, την jazz μεθοδολογία. Και πριν κάνουμε ένα διάλειμμα για αυτή την εδώ πέρα και θα σας βάλω κάτι έτσι εδώ να ακούσουμε όλοι μαζί, θα ήθελα να πω το εξής. Αυτό που εμένα μου έκανε εντύπωση με την jazz μουσική και θέλω να το μεταφέρω στους μαθητές σας ως προβληματισμό είναι το εξής. Μιλάμε τώρα για κάποιους Αφροαμερικάνους οι οποίοι τους πουλήσαν σαν σκλαβοπάζαρα, εντάξει. Τους διαλύσαν όσο δεν υπάρχει. Κοινωνικά, ηθικά, πολιτισμικά, δηλαδή με τον πιο ακραίο απάνθρωπο απεικιοκρατικό τρόπο. Και καταφέραν να βγάλουν μια ύψιστη μορφή τέχνης αυτοί οι σκλάβοι.
Και εγώ είχα πάθει σοκ, λέω πώς αυτοί οι άνθρωποι μέσα από αυτές τις αδειξιότητες, και ειδικά για τον Louis Armstrong που είναι η αρχή της jazz, άμα δείτε την ταινία του, τη βιογραφία του, είναι απίστευτη, τη συνιστώ ο Σάτσμο, καταφέραν και έκαναν αυτό το πράγμα. Και πώς μπορούμε εμείς να πάρουμε αυτά τα στοιχεία και να τα παντρέψουμε με τα δικά μας στοιχεία, έτσι, και να, κάπως να, να φύγουμε από τη δικιά μας κλαβιά, γιατί πάντα είχαμε, θυμάστε, η δικιά μας γενιά πρόλαβε το ότι τι ταυτότητα είμαστε, είμαστε με τσαρούχια, είμαστε με, με κουστούμι και γραβάτα. Θα μου επιτρέψεις ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, Μάνο. Νιώθω, είναι προσωπική προφανώς τοποθέτηση, νιώθω ότι μετά από τόσα χρόνια, πραγματικά που 100 χρόνια και πλέον, ότι ίσως είναι στιγμή και με αυτό το ρεύμα, ας πούμε, μαθητών και ταλέντων που, και εκπαιδευτικό πλαίσιο το οποίο μόλις παρουσιάσαμε, ότι ίσως είναι στιγμή όλο αυτό τώρα που ονομάζουμε jazz ή όπως θέλουμε να το ονομάσουμε, πρέπει να το κάνουμε δικό μας. Δηλαδή, νομίζω προφανώς και η ιστορία αφορά τους πάντες και πρέπει να μαθαίνουμε κτλ. Αλλά αν, νομίζω ότι αν δεν βρούμε έναν τρόπο όλο αυτό που το ονομάζουμε jazz ή όπως θέλουμε να το κάνουμε δικό μας και να ξεχάσουμε ότι. Να ξεχάσουμε δεν γίνεται, αλλά να παραβλέψουμε για λίγο ότι έρχεται, είναι ξενόφερτο και έχει. Να σου πω ένα μυστικό. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε δικό μας. Δηλαδή, πρέπει να πάψουμε να σκεφτόμαστε ότι εμείς δεν μεγαλώσαμε με swing, εγώ δεν μεγάλωσα με swing. Προφανώς. Πώς να, πού να το μάθω. Δεν, συγκριτικά με ένα παιδί που μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη, έχω έτσι φωτός διαφορά σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει να δούμε πώς αυτό μπορούμε να το μπολιάσουμε και να το κάνουμε δικό μας για να έχει και λόγο ύπαρξης. Γιατί ένα ελληνικό σχήμα νέων παιδιών δεν μπορεί να συγκριθεί όταν παίξει στάνταρ με ένα εφηβικό γκρουπ αντίστοιχο. Γι' αυτό μετά έχουμε το Μανώλη το Χιώτη. βέβαια. Γιατί από τον Τζάκο Ράιχαρτ και από τον Στέφαν Γκραπέλη πήρε όλες αυτές τις επιρροές, το Hot Club του 30 που ήταν στο Παρίσι και όχι στην Αμερική. Μην ξεχνάμε τα swing του Χιώτη, άμα κάτσεις και τα αναλύσεις. Μετά από το Χιώτη όμως δεν έχουμε πολλά πράγματα. Έτσι. Κοίτα να δεις, ο Χιώτης ήταν ιδιαίτερη περίπτωση. Αλλά σίγουρα είναι ένα παράδειγμα. Καταρχάς, άμα βρείτε τις ηχογραφήσεις με Λεμονόπουλο, Παπαϊωάννου και τους παλιούς, όταν κάνανε τα ταξίμια μόνο. Παιδιά, μιλάμε για. Πώς δεν έχουμε τζαζ. Υπάρχουν και επιρροές. Καταρχάς, επηρεαστήκαν όλοι αυτοί που πήγαν Αμερική. Εγώ, επειδή πήγα Νέα Υόρκη, ζήσα, πρόλαβα κάποιους από τους παλιούς και απεκόμισε εμπειρία τους. Οπότε, εν μέρη, αυτό που λέτε και εσύ εδώ, φίλε μου Δούση, υπάρχει, αλλά είναι κρυμμένο και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ναι. Μάλλον δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι. Ναι, πρέπει να βγάλουμε αυτό που λέω, πρέπει να βγάλουμε το πρωτόλιο, το πρωτόλιο δυναμικό, να το βγάλουμε απ' έξω και να μην νιώθουμε πάντα ότι παίζουμε ένα ξένο στυλ. Γιατί δεν θα πάει πουθενά αυτό. Εάν δεν το κάνουμε δικό μας και οι μαθητές να το πάρουν και εμείς όλοι να το πάρουμε, να το πάμε ένα βήμα παραπέρα με τα δικά μας χαρακτηριστικά, νομίζω δεν έχει να πάει μακριά. Δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να συγκροθεί με το έξω προφανώς. Νομίζω ότι αυτό είναι το στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί. Για να πάψει, αν θέλουμε να πούμε, να έχει και ένα. Πώς λέμε η Ευρωπαϊκή Σχολή Τζάζι, να έχουμε ένα δικό μας χαρακτήρα μπολιασμένο με τα έθνη χαρακτήρα. Δεν ξέρω τι θα είναι, αλλά πρέπει να το κάνουμε δικό μας. Νομίζω ότι αυτή είναι η ευθύνη. Έτσι νιώθω εγώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω, Δημήτρη, τι λες να πεις. Ναι, εντάξει, αυτό το θέμα, αυτή η συζήτηση είναι πάντα συζήτηση, ένα ναρκοπαίδιο. Πώς συνδέει το. Εξαιρετική τοποθέτηση, το ναρκοπαίδιο. Ναι, το δυτικό με το ανατολικό, ας πούμε, πώς θα μπλέκεις. Γιατί είμαστε σε δύο βάρκες, το γνωστό πρόβλημα. Τίποτα δεν αφομοιώνεται σωστά. Να σας πω ότι θυμάμαι από τα βιώματά μου, εγώ θυμάμαι ότι. Εγώ είχα πάθει πλάκα με τους μαθητές μου, όλους τους μαθητές μου, διότι ήταν ένα περιβάλλον το οποίο περνάγαμε ωραία και θυμάμαι να είναι το τζαζ σύνολο με το παραδοσιακό σύνολο, χωρίς δάσκαλο και να πηγαίνουμε και να σχεδιάζουμε από μόνοι μας γιατί θέλαμε να πειραματιστούμε. Ακούγοντας κάποιες ηχογραφήσεις του Miles Davis δεκαετία του 70 που είχε και σιτάρ μέσα. Mm. Εσείς όταν βλέπετε τα παιδιά εκεί τώρα ως δάσκαλοι, βλέπετε που και που να τους μαζεύονται και να λένε άκουσα το δίσκο του Ντάδε, πάνε να κάνουμε αυτό δάσκαλε, το βλέπετε αυτό μες τα παιδιά. Ναι, χαμός γίνεται. Υπάρχει, αυτό. Υπάρχει έτσι. Πώς δεν υπάρχει, ναι. Άρα πάρα πολύ καλά. Πώς δεν υπάρχει. Πολύ καλά. Υπάρχουν και πολλοί και με αυτές που ξέρουν πιο πολλά και από εμάς. Γιατί αυτά είναι και τώρα και λίγο για κουβέντες για μεγάλους τώρα, τα παιδιά δεν χρειάζεται να προβληματίζονται. Εγώ σας λέω ότι υπάρχουν μαθητές ότι που ξέρουν πιο πολλά. Δηλαδή πάω και κάθομαι στην παρέα τους να δω τι ακούσαμε αυτό και τι ποιο είναι αυτό και μπαίνω και το ψάχνω. Και έτσι πρέπει να είναι. Ναι. Έτσι πρέπει να είναι. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε κάτι. Θα ακούσουμε την Κοντούλα Λεμονιά, μια σκευασμένη για σόλο πιάνο, που συνεχώς ψηλώνει. Και αυτό θα είναι το δωράκι μου εδώ για τους μαθητές των μουσικών σχολείων, σαν μια έτσι αισθητική πρόταση για το τι μπορεί να γίνει με τη μουσική μας. Πάμε να ακούσουμε την Κοντούλα Λεμονιά. Thank you.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Jazz στην Ελλάδα με τον Μάνο Σαριδάκη. Στην κονσόλα του ήχου έχουμε την Ανδριάνα Κουτσουρέλη. Στο μεταδεύτερο μιλάμε για το δεύτερο Jazz Festival Μουσικών Σχολείων Αττικής που θα διεξαχθεί στην Τεχνόπολη αυτό το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Φεβρουαρίου του 2024. Μόλις ακούσατε την κοντούλα Αλεμανιά διασκευασμένη για σόλο πιάνο από μένα. Και τώρα πάμε εδώ στο Γιώργο Δούση. Όπου μας έχεις φέρει κάτι να ακούσουμε. Ναι, επειδή μιλήσαμε πολύ για τα παιδιά και σήμερα στο μικρόφωνο ουσιαστικά είναι τα παιδιά που τα οποία εκπροσωπούμε και τα μουσικά σχολεία γενικότερα, με αφορμή το πολύ ωραίο Jazz Festival που έρχεται το ερχόμενο διήμερο. Με μια πολύ ωραία πρωτοβουλία του ΕΚΠΑ, του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και του Γιάννη του Μαλαφή, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά τα μουσικά σχολεία, το θεσμό αυτό. Κάναμε μια ηχογράφηση, ένα υποσύνολο του συνόλου, δηλαδή 5 μαθητές. Κάναμε μια ηχογράφηση στο πολύ ωραίο στούντιο, το οποίο έχει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή πάνω εδώ. Και έτσι οι 5 μαθητές, θα μου επιτρέψετε να πω και τα ονόματα, γιατί είναι ένας και ένας πια. Είναι ο Γιώργος Σπυρόπουλος στα τύμπανα, ο Νηρέας ο Αλβέρτης, παιδί βέβαια επαγγελματία μουσικού του χώρου, ο Δημήτρης ο Κασαβέτης, επίσης γόνος και σπουδαίος μουσικός, ο Λεωνίδος Τηλιανόπουλος που είναι πλέον απόφυτος, και ο Κωνσταντίνος ο Νικογιάννης θα παίξουν το Footprints και νομίζω ότι αξίζει να το ακούσουμε. Το Footprints του Wayne Shorter, έτσι. Ναι, βεβαίως, και στη διασκευή που. Πότε ηχογραφήθηκε αυτό? Αυτό ηχογραφήθηκε το Νοέμβρη του 23, με συγχωρείτε, δηλαδή πριν από λίγους μήνες. Το σύνολο αυτό θα παίξει αύριο ή μεθαύριο? Το σύνολο αυτό είναι υποσύνολο του μεγαλύτερου συνόλου και θα παίξει και αυτό ένα κομμάτι. Θα παίξει ένα κομμάτι του. Θα παίξει ένα κομμάτι, με συγχωρείτε τώρα για την πληροφορία, το Σμάς λοιπόν, ναι, του Αβυσάη λοιπόν. Το Αβυσάη Κοχέν? Ναι, βεβαίως. Του μπασίστα ή του τρομπετίστα? Του μπασίστα. Του μπασίστα, ναι, λοιπόν. Ωραία. Και νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε τα παιδιά για να καταλάβουμε όλοι το πόσο, τι δυναμικό υπάρχει και τι έρχεται. Ωραία, πάμε. Thank you.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Jazz στην Ελλάδα με τον Μάνο Σαριδάκη εδώ στο Μεταδεύτερο. Σήμερα έχουμε τα μουσικά σχολεία Αττικής καλεσμένα, αλλά επειδή είναι πόσο 300 μουσικοί θα εμφανιστούν αύριο και μεθαύριο, παιδιά. 300 κάπου εκεί, παιδιά, ναι. 300 παιδιά σύνολο. Αύριο. Πού, στην Τεχνόπολη? Στην Τεχνόπολη, στην αίθουσα Μιλτιάδη Σέβερτ. Πάρα πολύ ωραία. 6 ώρα ξεκινάμε, Γιώργο. 6 ώρα και Σάββατο και Κυριακή με ελεύθερη είσοδο. Πάρα πολύ ωραία. Τα μουσικά σχολεία Αττικής. 5 πια στο σύνολο. Βεβαίως, έχουμε. Παλίνης, Πειραιά, Ήλιο, Άλυμος και Αθηνών. Βέβαια, και Αθηνών. Το οποίο είναι και το σχολείο διοργανωτής φετινής, καταπληκτικής διοργάνωσης πραγματικά. Ωραία. Δεύτερο jazz festival. Απίστευτο. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, ακούσαμε ένα μουσικό σύνολο από την Παλίνη. Βέβαια, το μουσικό σύνολο της Παλίνης. Με... Άρα το δικό μου σχολείο. Ναι. Το δικό μου το σχολείο. Όλα τα σχολεία. Όλοι έχουν καταπληκτικό δυναμικό, έχουν καταπληκτικά ταλαντούχα παιδιά και έχουν και πάρα πολύ καλό εκπαιδευτικό προσωπικό, πρέπει να πούμε, το οποίο βέβαια εμπνέεται από τους μαθητές, πρώτα έρχεται αυτό και μετά εμπνέει και το ίδιο τους μαθητές, αλλά νομίζω ότι είναι μια αλληλεπίδραση και εγώ αισθάνομαι πραγματικά και υπερήφανος που υπηρετώ τους μαθητές, υπηρετώ σε ένα μουσικό σχολείο και πραγματικά πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό το θεσμό, το δημόσιο θεσμό, και όσοι έρθετε και παρευρεθείτε αύριο και μεθαύριο θα διαπιστώσετε πόσο καλή δουλειά γίνεται στα δημόσια σχολεία και πόσο μπορεί να προσφέρουν στον πολιτισμό αυτά τα σχολεία, τα οποία ενδεχομένως κάποιοι δεν γνωρίζουν ακριβώς τον τρόπο λειτουργίας τους. Για μένα πιστεύω ότι τα μουσικά σχολεία που υπάρχουν και τα 50 σε όλη την Ελλάδα είναι τα καλύτερα σχολεία της Ελλάδας. Τέλος. Έτσι. Με ξέρεις, εντάξει, ίσως στην επαρχία κάποια που είναι υποβαθμισμένα από την άποψη δεν έχουν, είναι υποστελεχωμένα από μαθητές, άρα δεν μπορούν να πάνε και καθηγητές. Οπότε το μήνυμα ποιο είναι? Όσοι είστε στην επαρχία, στείλτε τα παιδιά σας στα μουσικά σχολιά. Η μουσική δεν είναι ντροπή. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι ο Elvis Presley έβγαλε τόσα πολλά λεφτά που ξόδευε $1,000,000 το μήνα. Έτσι. Οι Iron Maiden, ας πούμε, 100 εκατομμύρια μόνο αγοράσανε το δικό τους ιδιωτικό αεροσκάφος να έχουν. Εντάξει, οπότε το ότι αν η μουσική έχει λεφτά ή όχι είναι και λίγο υποκειμενικό. Έτσι. Εντάξει, δεν είναι και το μοναδικό κριτήριο. Δημήτρη μου, πάμε να ακούσουμε και κάτι από τα δικά σου σύνολα. Εκεί τι γίνεται, κάτι μας έχει φέρει. Εκεί πέρα έχουμε κάτι καταπληκτικά παιδιά, κάτι καταπληκτικούς μουσικούς. Καλά, άστα καταπληκτικά τώρα. Πάμε τώρα. Έχουμε τίτλο τραγουδιού. Θα ακούσουμε το Mac the Knife. Okay. Μας το παίζει ένα κουαρτέτο. Αυτοί μόνοι τους βρίσκονται εκτός σχολείου και κάνουν πρόβες. Και θα παίξουν όμως, είναι υποσύνολο και αυτό του μεγάλου μας συνόλου που θα εμφανιστεί την Κυριακή το βράδυ. Και είναι ο Δημήτρης Οκόνιαρης στο σαξόφωνο, ο Γεράσιμος ο Δημητρόπουλος στο μπάσο, ο Χένρι Όνοτσουκ στα τύμπανα και ο... κοίταξε τώρα... Θα έρθει. Και ο Κυπριανός ο Κανάκης στην ηλεκτρική κιθάρα. Ωραία. Και θα τους ακούσουμε να παίζουν το Mac the Knife. Πότε ηχογραφήθηκε αυτό που θα ακούσουμε? Αυτό ηχογραφήθηκε στις εγκαταστάσεις του σχολείου μας πριν από 2 μήνες περίπου. Πειραματιζόμαστε και με αυτά. Να ακούσουμε και τον ήχο του σχολείου, τι γίνεται εκεί. Πάμε. Έλα, πες το. Μισό. Κάτα. Mac the Knife, λήψη 5. Thank you.
Ακούμε εδώ τα μουσικά σύνολα των μουσικών σχολείων. Έχουμε εδώ καλεσμένους τον Δημήτρη Θεοχάρη και τον Γιώργο Δούση. Άρα, πανδεσία το διήμερο αυτό που μας έρχεται. Μουσική πανδεσία, τα μαθητικά σύνολα. Χαμός. 5 μουσικών σχολείων, 300 μαθητές. 13 μουσικά σύνολα. 13, ρε παιδιά, δεν το κάνετε 14 12. Τώρα έχω. Όχι, επίτηδες το κάναμε για να δείξουμε ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σε αυτή τη μουσική. Στη μουσική, στην τέχνη, δεν υπάρχει περιορισμός. Όποιος θέλει να κατανοήσει το τι περνάω αυτή τη στιγμή, να δει την ταινία Τρίτη και 13 με τη Σταυρίδη. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς, εγώ θα ήθελα να μου επιτρέψετε ένα τελευταίο σχόλιο. Θα ήθελα να κάνω την ευχή αυτή η πρωτοβουλία που ξεκίνησε πέρσι από το Μουσικό Σχολείο Ελλήμου να γίνει θεσμός που ο οποίος να έχει διάρκεια, να έχουν βήμα οι μαθητές, να έχουν ένα τόπο συγκέντρωσης και ανταλλαγής μουσικών ιδεών. Είναι κάτι παραπάνω δηλαδή από μια συναυλία, αυτό που γίνεται αύριο και μεθαύριο, γιατί είναι μια μουσική συνάντηση και είναι μια αλληλεπίδραση, κάτι το οποίο στις μέρες μας λείπει. Είμαστε κλεισμένοι όλοι και κοιτάμε μια οθόνη. Η αλληλεπίδραση μας λείπει και γι' αυτό και επιμένω ότι είναι κάτι παραπάνω από μια απλή συνάντηση και μια απλή συναυλία. Είναι μια συνάντηση και ανταλλαγή και μια ζήμωση την οποία η κοινωνία την έχει ανάγκη σήμερα. Yeah. Εύχομαι λοιπόν να ζήσει αυτός ο θεσμός και να έχει μακρά διάρκεια και να έχουμε στο μέλλον να δούμε, πραγματικά το πιστεύω, ότι έχουμε να δούμε λαμπρά κατορθώματα από τους νέους μας που θα είναι η αυριανή γενιά. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα είπε πάρα πολύ ωραία. Δημήτρη, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι σε αυτά? Τα είπε πάρα πολύ ωραία, αλλά θα ήθελα να προσθέσω και εγώ με τη σειρά μου ότι τα παιδιά που διδάσκονται σε ένα μουσικό σχολείο είναι τυχερά παιδιά. Τους το απευθύνω από εδώ να το ξέρουν και αυτοί, να το ξέρουν και οι γονείς γενικά, ότι στα μουσικά σχολεία και ελάχιστη βία θα συναντήσει κανείς και επιδόσεις θα συναντήσει και τα πάντα, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα. Φέρτε τα παιδιά σε εφόσον είναι κλείσει τους αυτοί. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που γίνεται αυτό το φεστιβάλ για δεύτερη συνεχή χρονιά και ελπίζουμε, όπως είπε και ο Γιώργος, να γίνει μια μόνιμη πραγματικότητα. Γιατί και συνιστώ στον κόσμο που μας ακούει να έρθει οπωσδήποτε να παρακολουθήσει τις συναυλίες, γιατί θα εκπλαγεί από το πάθος που επιδεικνύουν οι μαθητές και από το, και θα, ακόμα και να μην του αρέσει η μουσική δηλαδή, θα εκπλαγεί από το πάθος και θα τον πάρουμε μαζί. Ωραία. Αυτά. Ωραία. Πω, ναι. Ωραία. Οπότε, αγαπητοί μας φίλοι εδώ και ακροατές, την εκπομπή Jazz στην Ελλάδα στο μεταδεύτερο, πλησιάζουμε στο τέλος σιγά σιγά και θα ήθελα και εγώ να προσθέσω κάποια πράγματα από τα δικά μου βιώματα ως μαθητής στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, τα οποία ενδεχομένως να φανούν χρήσιμα σε κάποιους. Το ένα ήταν το ότι δεν μας ενδιαφέρει να γίνουμε φίρμες. Παίζαμε γιατί περνάγαμε καλά συναισθηματικά όταν παίζαμε μουσική όλοι μαζί. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα βγάλουμε λεφτά ή όχι, το βιοποριστικό τίποτα, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ήταν όλα ένα αγνό συνέστημα. Και πού θέλω να καταλήξω? Το ότι ακόμη και αν δεν θα γίνουν τα παιδιά σας επαγγελματίες μουσική, ή εσείς που είστε παιδιά και μας ακούτε και δεν θα γίνετε επαγγελματίες μουσική, το να έχετε μουσικές γνώσεις σας κάνουν καλύτερο άνθρωπο, ένα πολύτιμη συνείδηση, λιγότερο βίο, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό. Και το μόνο μειονέκτημα το οποίο μπορεί να υπάρξει είναι το ότι άμα έχεις πολλές κοινωνικές ευαισθησίες, στο πεδίο της μάχης ίσως να διστάσεις να πατήσεις σκανδάλι. αυτό ίσως να είναι το μόνο μειονέκτημα και ίσως και γι' αυτό να μην είμαστε και τόσο μουσικόφιλοι και να μην ξέρουμε μουσική και να μην εξασκούμε το πνεύμα μας, ώστε να μην έχουμε τέτοιου είδους ηθικούς δισταγμούς, γιατί ζούμε και μια περίοδο με πρωτοφανή εγκλήματα πολέμου. Και παρόλα αυτά, εμείς φτιάχνουμε ένα περιβάλλον που να ελπίζουμε για το μέλλον. Με αισιοδοξία, αγάπη και ειρήνη, πάνω απ' όλα, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Και πώς πρέπει να προστατεύουμε τα παιδιά μας από όλες αυτές τις φρικιαστικές εικόνες που ζούμε το τελευταίο 3 μήνες ειδικά, θα έλεγα, έτσι. Και θα κλείσουμε με την Ιτιά Ιτιά, διασκευασμένη από μένα, ως μια αισθητική άποψη που θα μπορούσε να οδηγήσει μια μέρα τη δημοτική μας παράδοση στο πιάνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη και Γιώργο, να είστε καλά και όλους όσους εδώ πέρα βοηθήσανε για να γίνει το φεστιβάλ αύριο στην Τεχνόπολη. Να είστε καλά. Αύριο και μεθαύριο.